Στη χώρα μας, η προσπάθεια πλήρους ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών παροχής σύντρευσης και αποχέτευσης επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο στο πλαίσιο ίδρυσης του ΤΑΙΠΕΔ το 2011, όταν η χώρα μας υποχρεώθηκε να πωλήσει σταδιακά το σύνολο των υποδομών, των επιχειρήσεων κοινωνικής κοινής ωφέλειας και των δημόσιων ακινήτων της χώρας. Συγκεντρώνοντας μία μικρή ομάδα πολιτών, προσέφηγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης, δια της οποίας μεταβιβάζοντας το ΤΑΙΠΕΔ με αποκλειστικό σκοπό την πώληση σε ιδιώτες, πλήθος δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ήταν η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 1906 του 2004 απόφαση Ολομελίας, ακύρωσε εν τέλει την πώληση των δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης σε ιδιώτες. Η απόφαση αφορούσε την ΕΙΔΑΠ αλλά και την ταυτότητα του νομικού λόγου, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για την ΕΙΑΔ. Το ΣΤΕ διαχώρισε τη σημασία των λοιπόν υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε σχέση με το παροχή πόσιμου ύδατος, το οποίο χαρακτήρισε ως φυσικό αγαθό αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου. Δέχτηκε ότι ο ιδιώτης αποσκοπεί και ευλόγως το κέρδος, ενώ η παροχή τέτοια ζωτική σημασία φυσικού αγαθού πρέπει να γίνεται προεχόντως με όρους δημοσίου συμφέροντος. Συνέδεσε την παροχή πόσιμου ύδατος με το δικαίωμα στην υγεία και εν τέλει έθεσε ως ελάχιστο όριο ουσιαστικού δημοσίου ελέγχου, ως κόκκινη γραμμή, την κατοχή κατ' ελάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών από το δημόσιο, ώστε να είναι πράγματι δημόσιες επιχειρήσεις και όχι μόνο κατ' όνομα. Το ΣΤΕ έτσι, με την απόφαση αυτή, εμπόδισε την πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΕΙΔΑΠ και ΙΑΦ, οι οποίες σήμερα, αν δεν είχε εκδοθεί η απόφαση αυτή, θα ανήκανε πλήρως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παρά όμως την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η πλειοψηφία των μετοχών των ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, αν και δεν μεταβιβάστηκαν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εν τούτης δεν επέστρεψαν ούτε και στο δημόσιο. Οι δανειστές απέτησαν το 2016, στο επόμενο ιδρυθέν υπερταμείο, να ενταχθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και πάλι των δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης. Το υπερταμείο, για όσους δεν γνωρίζουν, εντάχει αποτελεί ένα πρωτόγνωρο εταιρικό μόρφωμα, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Προβλέφθηκε αποκλειστικά και μόνο για τη χώρα μας στο πλαίσιο των μνημονίων και εξουσιάζεται κατ' ουσίαν από τους δανειστές της χώρας και όχι από το ελληνικό δημόσιο ως ανώνυμη εταιρεία. Σκοπός του υπερταμείου δεν είναι η βέλτιστη διαχείριση των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτό, δηλαδή για παράδειγμα όσον αφορά την ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ, σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να διαχειρίζονται την ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ κατά τρόπο που θα παρέχει υπό τους βέλτιστους όρους νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στους πολίτες, αλλά σκοπός του είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε να πηγαίνουν κατά 50% τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και κατά 50% σε επενδύσεις που αποφασίζονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και πάνω βέβαια σε αυτό προσθέτουμε και ότι το πρόβλημα ότι βεβαίως οι δαπάνες λειτουργίας αυτού του εταιρικού μορφώματος πρέπει αναγκαστικά να πληρώνονται και αυτές από τα κέρδη των δημοσίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι δαπάνες μισθοδοσίας και διοίκησης του υπερταμείου ανήλθαν περίπου στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθησε νέα προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη ένταξη των δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης του υπερταμείου. Στη δίκη αυτή εκπροσωπήσαμε μαζί με τη συνάδελφο κυρία Κατερίνη Γεωργιάδου την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΙΔΑΠ και το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΔ. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις, την Ολομέλεια ΣΤΕ 190 και 191 του 2022, σχεδόν ομόφωνα απκύρωσε ως αντίθετη στο Σύνταγμα και τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης του υπερταμείου. Μετά και από αυτές τις αποφάσεις που είχαν ακόμα πιο αναλυτικό σκεπτικό και πιο αυστηρές σκέψεις από την πρωτοποριακή απόφαση του ΣΤΕ 1906 του 2014, το μήνυμα πλέον της δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρο. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης πρέπει να παραμείνουν στον ουσιαστικό έλεγχο του δημοσίου και σε κάθε περίπτωση να υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρυθεί, δηλαδή τη βέλτιστη από κάθε άποψη παροχή νερού στους πολίτες και όχι άλλους ξένους προς το σκοπό του και όχι άλλους ξένους σκοπούς. Υπερταμείο δυστυχώς όμως, χωρίς ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ δεν γίνεται. Ιδίως χωρίς την ΕΙΔΑΠ. Και τούτο διότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων, το υπερταμείο, προέρχεται από τα κέρδη των δημοσίων αυτών επιχειρήσεων.
Το υπερταμείο αυτή τη στιγμή δηλαδή ζει κυρίως από τα κέρδη, φανταστείτε, τον ΕΙΘΑΠ και η ΙΑΘ. Έτσι η κυβέρνηση, αντί να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του ΣΤΕ, ως αυτονοήτως όφιλε κατά το Σύνταγμα της χώρας, αλλά και όλων, όπως καταλαβαίνετε, των κρατών που έχουν στοιχειώδεις δημοκρατικούς κανόνες, αντί λοιπόν να συμμορφωθεί προς τις δικαστικές αποφάσεις, προτίμησε τον ευτελισμό της δικαιοσύνης και την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, με αποτέλεσμα η ΔΑΠ και η ΙΑΘ να παραμένουν και σήμερα στο υπερταμείο. Εν τω μεταξύ, το 2017 εκδόθηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων μία απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Υδάτων, δια της οποίας επιχειρεί τη σταδιακή αύξηση των τιμών παροχής του νερού. Η απόφαση αυτή υποτίθεται ότι εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60 του 2000, 17 χρόνια μετά. Μία οδηγία όμως που αντιθέτως προς την απόφαση αυτή διακηρύσει στο προήμιο της ρητά ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα. Και στην περίπτωση αυτή το ΣΤΕ με την 92 του 2022 απόφαση του 4ου τμήματος έκρινε ότι εν λόγω απόφαση δεν εφαρμόζει ορθά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά λόγω σπουδαιότητας παρέπεψε στη μείζωνα σύνθεση όπου και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής απόφασης. Τέλος, η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία, χωρίς δηλαδή να υπάρχει καν σχετική μνημονιακή υποχρέωση, χωρίς να υπάρχει καν, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, οποιαδήποτε πίεση από τους δανειστές, εισήγαγε το 2021 νομοθετική ρύθμιση, σε συνέχεια της οποίας προκήρυξε διαγωνισμό για να αφαιρέσει από την απολύτως εξειδικευμένη ΕΙΔΑΠ από ιδρύσεώς της από δεκαετίες, που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα, να αφαιρέσει τη διαχείριση του μεγαλύτερου αυτού υδροδοτικού συστήματος από την ΕΙΔΑΠ και να την παραδώσει σε ιδιώτες που εξ αντικειμένου δεν γνωρίζουν και τη διαχείριση αυτή. Ενός υδροδοτικού συστήματος, για να καταλάβετε, που χαρίζει ζωή στον μισό πληθυσμό της χώρας και αποτελείται από μία φυσική και τρεις τεχνητές λίμνες, από πλήθος υπόγειων υδατικών πόρων και από ένα εκτεταμένο και πολύπτωχο σύστημα διασύνδεσης αυτών σε ακτίνα σχεδόν 500 χιλιόμετρων. Νέα προσφυγή στο ΣΤΕ, αυτή τη φορά από τα σωματεία επιστημόνων, μηχανικών και υπαλλήλων αποχέτευσης της ΕΙΔΑΠ και για μία ακόμη φορά το ΣΤΕ, και συγκεκριμένα η μείζωνα σύνθεση του 4ου τμήματος με τη 1886 του 2022 ομόφωνη απόφασή του, αφού αναγνώρισε ξανά τη σημασία του φυσικού αγαθού του νερού, έκρινε ότι η παροχή του πρέπει να γίνεται από ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα που ελέγχεται ουσιαστικώς από το δημόσιο και ακολούθως ακύρωσε και την επιχειρούμενη αυτή παραχώρηση του υδροδοτικού συστήματος σε ιδιώτες. Η δικαιοσύνη, εξαντλώντας τα όρια του δικαστικού ελέγχου, έκανε το ιστορικό της καθήκον. Το διακύβευμα όμως είναι τόσο σημαντικό και τα συμφέροντα τόσο μεγάλα που δυστυχώς ακόμη και οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας δεν αρκούν. Όπως προαναφέρθηκε, παρά τις αντίθετες αποφάσεις δικαιοσύνης, οι δημόσιες επιχειρήσεις, σύνδευση και αποχέτευση παραμένουν στο υπερταμείο. Για να γυρίσω πάλι, επιτρέψτε μου στην αρχική παρατήρηση. Στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων και κατακτήσεων δεν είναι σύνηθες η δικαιοσύνη να λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη όμως και όταν αυτό συμβεί, όπως εμπροκειμένου πράγματι συνέβη, η κοινωνία δεν πρέπει να εφησυχάσει, αλλά αντιθέτως να αγωνιστεί με μεγαλύτερο πάθος και ένταση. Σας ευχαριστώ.